Αν έχετε μόνο ένα ουσιαστικά στόχο, τα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα, έχετε στην ουσία μόνο ένα εργαλείο. Ποιο είναι αυτό το ένα εργαλείο? Μα ο πραγματικός μισθός. Μέσα της μείωσης του πραγματικού μισθού υποτίθεται θα διορθωθεί το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών, γιατί θα υπάρχει λιγότερη κατανάλωση και θα υπάρχουν μεγαλύτερες εξαγωγές, και μέσα από τη μείωση του πραγματικού μισθού θα έχουμε και αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων. Και βέβαια στην αιτιολογική έκθεση βάζεται και κάτι για νέες θεωρίες ανάπτυξης, που είναι νεοκεϊνζιανής σκοπής, που λέει ότι το κράτος, αυτό λένε οι νεοκεϊνζιανοί, πρέπει να επενδύσει είτε σε υποδομές, είτε στην εκπαίδευση, είτε στις νέες τεχνολογίες. Αλλά αυτό μάλλον το βάλατε για να είναι ευχαριστημένος ο κύριος Κουκουλόπουλος, γιατί φαντάζομαι ότι ο κύριος Κουκουλόπουλος, όταν το είδε το μεσοπρόθεσμο και είδε ότι είναι εντελώς ένα νεοφιλελεύθερο κείμενο, είπαμε ας βάλουμε και τη λέξη νέες θεωρίες ανάπτυξης για να μην ανησυχεί και η άλλη συνιστόσα της κυβέρνησης. Γιατί για να υπάρχουν νέες θεωρίες ανάπτυξης και να εμπνέεται το κείμενο, θα έπρεπε να αυξηθούν οι δημόσιες επενδύσεις. Και όχι μόνο δεν αυξάνονται οι δημόσιες επενδύσεις, αλλά φτάνουν στο 2018 στο 3,1% και πρέπει να επιστρέψουμε 20 χρόνια πριν από τους πόρους που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να δούμε ένα αντίστοιχο χαμηλό ποσοστό δημόσιων επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ. Άρα πού είναι η έμφασή σας όταν έχουμε ξεμπερδέψει με αυτές τις νέες θεωρίες που δεν εμπνέουν καθόλου το κείμενο στην ουσία? Αυτό που έχουμε επιστρέψει είναι στις διαρθωτικές αλλαγές. Αλλά νομίζω όλος ο κόσμος έχει καταλάβει ότι οι διαρθωτικές αλλαγές, νομίζω ίσως και η Δημάρα ακόμα το έχει καταλάβει σε ένα σημείο, ότι οι διαρθωτικές αλλαγές είναι ένας εφημισμός. Είναι εφημισμός για να μειώθει ο πραγματικός μισθός. Και δεν υπάρχει καθόλου ένδειξη από τα εμπειρικά στοιχεία ότι αυτές οι διαρθωτικές αλλαγές που έχουν μειώσει το μισθό έχουν αλλάξει δομικά το ισοζύγιο πληρωμών. Η καλυτέρευση έρχεται μόνο από τη μείωση των εισαγωγών και όχι ότι υπάρχει μια δομική αλλαγή. Κοιτάξτε τους κλάδους στους εθνικούς λογαριασμούς και θα δείτε ότι δεν υπάρχει καμιά μεταστροφή από τα μη εμπορεύσιμα προϊόντα στα εμπορεύσιμα προϊόντα, που θα ήταν αυτό που οι οικονομολόγοι θα περιμένανε αν όντως είχατε δίκιο ότι οι διαρθωτικές αλλαγές αλλάζουν αυτή την οικονομία και την κάνουν πιο ενισχυμένη. Και πού είναι οι ενδείξεις? Δεν τις βάζετε, δεν τις συζητάτε καν να μας πείσετε ότι οι διορθωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν μεταβάλει την πραγματική οικονομία. Ότι ο μόνος στόχος να μειώσουμε τους μισθούς και να καταστρέψουμε τις εργασιακές σχέσεις έχουν δημιουργήσει ένα δυναμικό εργατικό κομμάτι που εμπνέεται, που μπορεί μέσα από επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο να αλλάξει. Γιατί το καθεστώς του μνημονίου βασίζεται σε άλλα πράγματα. Δεν βασίζεται στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν βασίζεται στην αναβάθμιση της ποιότητας της παραγωγής, αλλά βασίζεται σε ένα μοντέλο με φτηνό εργατικό δυναμικό που θα πουλάει φτηνά προϊόντα και φτηνές υπηρεσίες. Και γι' αυτό το λόγο, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή αυτό είναι το παραγωγικό μοντέλο, δεν χρειαζόμαστε και πολύ μεγάλο κοινωνικό κράτος. Αν θέλετε να δείτε από πού βγαίνει ότι το μνημόνιο είναι καθεστώς όχι για σήμερα, όχι για αύριο, αλλά μέχρι το 2018, κοιτάξτε τις δαπάνες του κοινωνικού κράτους, που είμαι σίγουρος ότι θα το αναπτύξουν πολλοί άλλοι συνάδελφοι και τις συναδέλφες της αντιπολίτευσης. Γιατί το κράτος του 2018 θα έχει δαπάνες 38% του ΑΕΠ, ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες θα είναι 33%, δηλαδή με χώρες όπως η Βουλγαρία, Λετωνία, Μολδαβία, δηλαδή με χώρες όπως η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία, δηλαδή με χώρες όπως η Αργεντινή, Βραζιλία και Βολιβία. Και σας παρακαλώ, πείτε μου αν νομίζετε ότι αυτή η λίστα που ανάγνωσα φημίζονται για το κοινωνικό κράτος και πώς προσέχουν τους πολίτες τους. Και φτάνω στο τελευταίο ερώτημα πριν κλείσω, αν υπάρχουν καινούργια μέτρα.
σε αυτό το μεσοπρόθεσμο, που σχεδόν είναι πια φιλοσοφικό ερώτημα. Πότε ένα μέτρο είναι καινούριο μέτρο? Ξέρουμε ότι από τις περικοπές στα επικουρικά ταμεία και τα ταμεία πρόνοιας, τα μεδυνικά ελλείμματα και ο συντελεστής βιωσιμότητας, το κράτος περιμένει απόδοση από φέτος μέχρι το 2018 464 εκατομμύρια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με το μεσοπρόθεσμο, εκτός από απόδοση 9 δις το 2013, προβλέπονται απόδοση 3,8 δις το 2014. Σήμερα βλέπουμε ότι με όσα ψηφίστηκαν έπειτα, η απόδοση για το 2014 είναι 4,9 δις ευρώ για το 2014. Και να μην ξεχνάμε το βασικό, κύριοι και κύριοι συνάδελφοι, ότι τα μέτρα που έχουν πάρθει από τότε που μπήκαμε στο μνημόνιο είναι συσσωρευτικά. Για παράδειγμα, τα 9 δις που κόπηκαν το 2013 κόπηκαν για πάντα και κόβονται άλλα 4,9 δις για το 2014. Η ίδια η κυβέρνηση έχει μιλήσει για συνολογική προσαρμογή 60 δις από την αρχή του μνημονίου, και να πούμε και τα άλλα μέτρα για τους δημόσιους υπαλλήλους που θα χάσουμε άλλους 90.000 μέχρι το 2018. Όταν στην Επιτροπή είπα στον κύριο Στακούρα ότι το μνημόνιο είναι καθεστώς, μου απάντησε: κάνω λάθος. Δεν είναι το μνημόνιο που είναι καθεστώς, η δημοσιονομική πειθαρχία είναι αυτή που είναι καθεστώς. Και μας είπε και κάτι άλλο. Αυτές είναι οι κανόνες του παιχνιδιού, και αν δεν σας αρέσει, να φύγετε από το ευρώ. Και εγώ τα 2 λεφτά, κύριε Πρόεδρε. Να φύγουμε από το ευρώ. Πρώτον να πω ότι ακριβώς το αντίθετο ισχύει, κύριε Στακούρα. Δεν κινδυνεύει το ευρώ από χαλαρή δημοσιονομική πολιτική. Κινδυνεύει από αυτή την πειθαρχία και αυτή τη λιτότητα που έχει επιβάλει σε όλες τις χώρες του Νότου. Και αυτό το λένε όχι ετερόδοξοι οικονομολόγοι πια, αλλά η πλειοψηφία των ορθόδοξων οικονομολόγων λένε ότι αυτή η πειθαρχία είναι που βάζει μια βόμβα στα θεμέλια του ευρώ. Άρα δεν κινδυνεύεται από μας. Αλλά υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Αυτή η γενίκευση της απειλής. Αν δεν κάνετε το χ, ψ, ζ, ή αν κάνετε το α, β, γ, θα σας διώξουμε από το ευρώ. Μπορείτε να μου πείτε τι Ευρώπη είναι αυτή που η απειλή είναι κυρίαρχο συστατικό στοιχείο της συζήτησης, αντί τη διαβούλευση και την κοινωνική αντιπροσώπευση? Μπορείτε να μου πείτε τι κυβέρνηση είναι αυτή που δεν χρησιμοποιεί το μεσοπρόθεσμο να ανοίξουμε όλα αυτά τα ζητήματα και να δούμε πώς προχωράμε σε αυτή τη χώρα? 2 εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές, με το μεσοπρόθεσμο, έπρεπε να ήταν μια ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά τα βαθιά ζητήματα. Δεν ήταν η ευκαιρία να κάνουμε καινούργιες απειλές. Και αν θέλετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξέρετε γιατί δεν πηγαίνετε καλά στις εκλογές και γιατί προβλέπουμε να πάμε εμείς καλά, είναι ο κόσμος δεν έχει κουραστεί μόνο με την ανεργία, μόνο με τα κόκκινα, μόνο με τη φτώχεια. Έχει κουραστεί και από τις απειλές. Έχει κουραστεί να ακούει όταν βάζει ζητήματα για την Αργεντινή και τώρα πια Ουκρανία. Έχει κουραστεί να του λέτε ότι υπάρχει μόνο μία απάντηση σε οποιοδήποτε είναι η ερώτηση. Έχει κουραστεί για τις κοινωνικές και τις ανισότητες. Ο ευρωπαϊκός λαός θέλει ξανά να γίνει αντικείμενο της ιστορίας και δεν θέλει να είναι υποκείμενο των αγορών, των τεχνοκρατών και των πολιτικών που το μόνο που ξέρουν είναι να απειλούν. Και γι' αυτό το λόγο, ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε υπερήφανοι ότι είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής, που ο κόσμος, ο λαός, θα είναι το υποκείμενο της ιστορίας του.